Ακούσαμε, αγαπητοί μου, σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι ένα απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, τον χρυσούν κανόνα συμπεριφοράς προς τον πλησίον. Είπεν ο Κύριος, «Και καθώς θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Πώς θέλετε να σας συμπεριφέρονται? Κατά τον ίδιον τρόπον και εσείς να συμπεριφέρεστε προς τους άλλους ανθρώπους. Και όπως το ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, «Ω εάν θέλεις σύ επί σε αυτού, τούτο ένδειξε και τις εταίρεις. Ότι θέλεις να συμβείς τον εαυτόν σου, αυτό να δείξεις και εις τους άλλους». Και συμπληρώνει ο αυτός πατήρ, «Οράς νόμων έμφυτων εν τες καρδίες ημών εγγεγραμμένων». Βλέπεις, λέγει, έμφυτων νόμων στις καρδιές μας. Γιατί? Γιατί το κριτήριο του να σταθείς απέναντι στους άλλους είναι ο εαυτός σου. Δεν θέλω να μου το κάνουν αυτό. Δεν θα το κάνω εγώ. Θέλω να μου κάνουν αυτό, να μ' αγαπούν. Θα αγαπώ και εγώ. Δεν θέλω να με κοτσομπολεύουν. Δεν θα κοτσομπολεύω και εγώ. Δηλαδή βλέπει κανείς μίαν λογική και φυσική συνέπεια, ηθική συνέπεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κριτήριο είναι ο εαυτός μας. Όπως ακόμα και εκείνη η λεγόμενη δευτέρα εντολή, που μαζί με την πρώτη αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κλπ, και που λέγει αυτή η δευτέρα αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, και εδώ έχουμε το κριτήριο του εαυτού μας. Τι λέγει? Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Οπότε, εάν δεν αγαπάς τον εαυτόν σου, δεν μπορείς να αγαπάς τον άλλον. Εάν αγαπάς τον εαυτόν σου νοσηρά, τότε νοσηρά θα αγαπάς και τον άλλον. Εάν αγαπάς τον εαυτόν σου ορθά και υγιώς, σωστά όπως πρέπει, τότε θα αγαπάς όπως πρέπει και τον αδελφόν σου, τον πλησίον σου. Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνεστε ότι ακραία περίπτωση, ακροτάτη και κορυφαία περίπτωση είναι να θέλω να σωθώ, η σωτηρία μου. Άρα, τι θα πει αγαπώ τον πλησίον μου? Αφού εγώ επιθυμώ να σωθώ, τότε θα πρέπει να αγαπώ τον άλλον στο βαθμό να σωθεί. Θα ήθελα να δείτε δηλαδή ότι εδώ έχουμε το κριτήριο του εαυτού μας. Γι' αυτό θα πρέπει ο εαυτός μας να είναι σε καλή κατάσταση για να αποτελεί ένα σωστό κριτήριο. Όμως, θα λέγαμε ακόμα ότι για τον χριστιανό υπάρχει μια υπέρβαση αυτής της εντολής, για την οποία υπέρβαση ο ίδιος ο Κύριος μας ομίλησε ευθύς παρακάτω. Διότι όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, εσύ θες μεν να δείξεις εκείνο που πρέπει να δείξεις, γιατί έτσι πρέπει. Όταν ο άλλος όμως δεν ανταποκρίνεται, τότε τι θα κάνεις εσύ? Ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου? Αν ο Κύριος είπε στη συνέχεια, αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, τότε τι κέρδος έχεις, τι χάρη έχεις? Αν αγαθοποιείς εκείνους που σε αγαθοποιούν, ή δανείζεις εκεί από τους οποίους θα πάρεις πίσω ή τόκο ή κάποια ωφέλη, τότε ποια είναι η χάρις που έχεις?
Γι' αυτό τι μας είπε ο Κύριος, που είναι μία υπέρβαση του εαυτού μας, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε χωρίς να ζητάτε απολαβή όταν δανείζετε. Με άλλα λόγια, αυτό δεν είναι πια παρά μια υπέρβαση του εαυτού μου. Δεν με ενδιαφέρει πως ο άλλος θα μου συμπεριφερθεί. Με ενδιαφέρει πως θα συμπεριφερθώ εγώ. Και αυτό είναι η υπέρβαση του εγώ μου. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε μάλιστα ικτήρμονες, που αυτό κρύβει ή μάλλον περιέχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε και τα λοιπά, κατά το μέτρο του ουρανίου Πατρός. Έτσι πια το μέτρο δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά το μέτρο είναι ο ουράνιος Πατήρ. Γιατί? Ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γιατί αυτός είναι ευεργετικός και για τους αχαρίστους και για τους πονηρούς. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι το μέτρον. Εκεί θα βλέπουμε πια. Διότι ποιος με πληροφορεί εμένα ότι μπορώ να έχω υγιή αντίληψη για τον εαυτόν μου? Ένας ο οποίος καπνίζει φθήρι τον εαυτόν του, είναι δυνατόν ποτέ να έχει καλή αντίληψη περί του εαυτού του και να αγαπά τον εαυτόν του? Λέγε κάπου ένας ψαλμικός στίχος, εκείνος που κατακρίνει, κοτσομπολεύει, δεν αγαπάει την ψυχή του, και ούτω καθεξής. Έχουμε χάσει το μέτρο. Το μέτρο λοιπόν τώρα τίθεται ο Θεός. Ο πατέρας μας λοιπόν είναι Χριστός, το χρή με ήτα, που θα πει, τι θα πει αλήθεια, τι σημαίνει Χριστότης? Τι σημαίνει Χριστότης? Είναι η ευεργετικότης, είναι η χρησιμότης, είναι η ωφελημότης. Συνεπώς, ο Θεός είναι Χριστός, το χρή πάντα με ήττα, το ξαναλέγω, από το χρήσιμος και όχι από το χρησμένος, που θα πει χρύο, που παράγεται το επίθετον Χριστός ή Ιησούς Χριστός. Όχι, το χρή με ήττα είναι ο ευεργετικός, είναι ο χρήσιμος, είναι ο ωφέλιμος. Πράγματι, αγαπητοί μου, ο Θεός είναι ο ευεργετικός και χρήσιμος και ωφέλιμος σε μας. Πολλές φορές λέμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί σε αυτό το σημείο θα μείνουμε στο θέμα της Χριστότητος. Πολλές φορές λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι άχρηστος, που σημαίνει το αντίθετο του χρησίμου. Καταλαβαίνετε τι θα πει άχρηστος άνθρωπος? Για να αντιληφθείτε τι θα πει χρήσιμος άνθρωπος. Στην αρχαιότητα έδιναν στους δούλους το όνομα Χρήστος. Το Χρήστος με ήττα. Κακώς γράφουν μερικοί το όνομα που σήμερα έχουμε, το όνομα Χρήστος, το γράφουν με γιώτα. Κακώς. Δεν είναι σωστή η γραφή. Γράφεται με ήττα, που θα πει χρήσιμος. Και έδιναν το όνομα αυτό εις τους δούλους για να εκφράσουν ότι αυτός ο δούλος είναι χρήσιμος. Όπως ομοίως έδιναν και το όνομα Ονίσιμος, που θα πει ωφέλιμος, θα πει χρήσιμος. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα, που λογοπαίζει εκεί ο Απόστολος και γράφει εις τον Φιλίμωνα, λογοπαίζει, παίζει με το όνομα. Ονίσιμον τον ποτέσι άχρηστον νινίδεσι και εμί εύχριστον. Δηλαδή, επειδή ο Ονίσιμος είχε κλέψει το αφεντικό του, δραπέτευσε από την Μικρανασία που έμενε το αφεντικό του, ήρθε στη Ρώμη που ήταν ο Παύλος δέσμιος, και κάποια στιγμή μετανόησε, σκέφτηκε καλύτερα
και πήγε και βρήκε τον Παύλο στη φυλακή. Τον είδε ο Παύλος και λοιπά, οπότε του λέγει, τον έκανε χριστιανόν, διότι δεν είναι ο χριστιανός, και τον στέλνει πίσω στο αφεντικό του, τον Φιλίμωνα, και του λέγει, σε παρακαλώ να δεχθείς τον Ονίσιμον. Ονίσιμος θα πει εύχριστος, χρήσιμος, ωφέλιμος. Τον ποτέσια άχριστον, που κάποτε στάθηκε για σένα άχριστος, νυνή δε σύ και εμή εύχριστον. Τώρα όμως και για μένα και για σένα χρήσιμον. Λογοπές με το όνομα Ονίσιμος. Είναι λοιπόν, ποιος είναι ο εύχριστος, συγγνώμη, ο Χριστός άνθρωπος, πάντα ξαναλέγω το χρήμε ήτα, είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ευλογημένος άνθρωπος, που ό,τι πιάσει τελεσφορεί στα χέρια του, είναι χρήσιμος. Ο Ιωσήφ, όπως θα ενθυμίστε, όταν πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο, τότε, αγαπητοί μου, έδειξε όλη του την χριστότητα εις το σπίτι του Πετεφρή, ώστε να φτάσει, και ξέρετε, με τον τρόπον αυτόν επέσυρε την ευλογία του Θεού στο σπίτι του Πετεφρή, ώστε να του πει ο Πετεφρής, ο ειδωλολάτρης, να του πει, παιδί μου, του λέγει, από τον καιρό που ήρθε στο σπίτι μου, ο Θεός σου μου ευλόγησε όλα τα αγαθά μου, μου ευλόγησε το σπιτικό μου. Ακόμα Χριστός είναι εκείνος ο άνθρωπος που ευεργετεί καθιονδήποτε τρόπον, είτε πλούσιος είτε φτωχός. Έχεις χρήματα, ευεργετείς, δεν όμως τα χρήματα. Μπορείς να ευεργετείς και ως φτωχός. Όταν πεις μια καλή κουβέντα, μια καλή συμβουλή, μια οδηγία, μια διευκόλυνση, μια εξυπηρέτηση, έτσι που στον πλαϊνό σου να είσαι χρήσιμος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Η Χριστότητα, αγαπητοί μου, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Γαλάτας, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, ένας καρπός, και δεν είναι κομματιασμένος, ένας, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης αγαθοσύνη, πίστης πραότης εγκράτεια. Βλέπετε λοιπόν ότι ανάμεσα στους εννιά, στα εννιά επιμέρους σημεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος είναι και η Χριστότητα. Είναι κάτι που το αποκτά κανείς όταν αποκτήσει το Πνεύμα του Θεού, που έρχεται να δώσει αυτόν τον βότριν, το τσαμπίτο στα φύλλη, που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που οι ρόγες του είναι οι επιμέρους αρετές και τα επιμέρους χαρίσματα. Ακόμη η Χριστότητα είναι μια κοινωνική αρετή που δίδει μια ανακούφιση στο περιβάλλον. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος υπάρχει στο περιβάλλον, ξεκουράζει εκείνους οι οποίοι είναι γύρω του. Γι' αυτό ο Χριστός άνθρωπος είναι αξιαγάπητος, είναι συμπαθής. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Κορινθίους, στη Δευτέρα του Επιστολή, μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονη εν Χριστότητη. Προσπαθούμε να μην δώσουμε πουθενά καμιά αφορμή να κατηγορηθεί το Ευαγγέλιο, αλλά παντού συνιστούμε τον εαυτόν μας σαν διακόνους του Θεού και υπηρετούμε το έργο του Θεού εν Χριστότητη. Δηλαδή να είμαι θα ευεργετική. Θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι κορυφαίοι εν Χριστότητη, γιατί αυτοί στάθηκαν οι φορείς, εκείνοι που με τον κόπο τους μετέφεραν το Ευαγγέλιο και συνεπώς τη σωτηρία εις τα πέρατα της οικουμένης. Υπήρξαν ποτέ στην ιστορία πιο ευεργετικοί άνθρωποι από τους Αποστόλους? Ασφαλώς όχι.
αλλά και σε πρακτικά πράγματα. Θα σας θυμίσω, γιατί βέβαια δεν μπορεί να ασχολείται η Αγία Γραφή με καθημερινότητες, αλλά ένα είναι πολύ ενδεικτικό που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο. Δέσμιος με αλυσίδες πηγαίνει στη Ρώμη με άλλους φυλακισμένους, και το καράβι είναι γεμάτο από επιβάτες αλλά και από σιτάρι, από φορτίο. Έπιασε φοβερή τρικυμία, αφού βεβαίως είπε τη γνώμη του να μην φύγουν από την Κρήτη, αλλά να ξεχειμονιάσουν εκεί και την άνοιξη να πάνε στη Ρώμη. Γιατί πήγαινε ο Παύλος να δικαστεί από τον Κέσσαρα. Δεν τον άκουσε όμως. Ο καπετάνιος συνανοήθηκε με τον εκατόνταρχο που είχε τους κρατουμένους. Ξεκίνησαν στο δρόμο, τι ήταν, 14 μέρες λέγει δεν είδαμε ούτε άστρο ούτε ήλιο. Συννεφιά, τριχημία φοβερή. Και τότε 14 μέρες οι άνθρωποι δεν είχαν φάει τίποτα. Σαν μυστικοί εμφανίζεται ο Κύριος στον Παύλο, άγγελος Κυρίου, και του είπε για χάρη σου δεν θα πνιγεί το πλοίο. Το πρωί λέει στους όλους μες στο καράβι, ακούσατε με αδελφοί, ο Κύριος τον οποίον υπηρετώ με αποκάλυψε ότι κανείς δεν θα χαθεί. Μη λοιπόν λυπόσαστε, μη φοβόσαστε, και σας παρακαλώ, 14 μέρες δεν βάλατε μπουκιά στο στόμα, πρέπει να φάτε. Ποιος να φάει? Τότε εκείνος έκανε την προσευχή του και ενώπιον πάντων άρχισε να τρώει. Ακούτε, και τα νυν αδελφοί ευθυμείτε, και τώρα αδελφοί να ευθυμείτε, μέσα σε εκείνη την φοβερή κατάσταση να λέει κάποιος να ευθυμούν, δεν είναι ευεργετικός. Γιατί λέγει πως θα μπορέσουμε να βγούμε από το πλοίο κολυμπώντας, τους το προφητεύει, γιατί το πλοίο θα χαθεί αν είμαστε μυστικοί και δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Ακόμη όταν έφτασαν στη Μελίτη, στη Μάλτα, δεν πήγε να πει πω κρυώνω, μες στη θάλασσα είχαν πέσει, είμαι βρεγμένος, χειμώνας ήτανε. Ξέρετε τι έκανε ο ευλογημένος Απόστολος? Επήγε σαν να υπόστεγο τους βάλαν, και πήγε να μαζέψει φρύγανα για να βάλει φωτιά να στεγνώσουν. Δεν περιμένει κάποιους για να τους στεγνώσουν. Πάει και μαζεύει φρύγανα για να βάλει φωτιά να στεγνώσουν όλοι. Βλέπετε πόσο ευεργετικός, πόσο ωραίος, πόσο ωφέλιμος. Και εκεί πετάθηκε μία οχιά και του δάγκωσε το χέρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαβάσατε το, είναι στα τελευταία κεφάλαια των Πράξεων των Αποστόλων. Αυτό θα πει ευεργετικός άνθρωπος, αγαπητοί μου. Αυτό θα πει. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός, όταν έχει το Πνεύμα του Θεού, μπορεί να γίνει Χριστός άνθρωπος. Ένας ιερεύς στο ποιμαντικό του έργο που αγαπάει το ποιμνιό του, μπορεί να γίνει ένας Χριστός άνθρωπος. Μία αδελφή νοσοκόμος, ένας γιατρός, ένας οποιοδήποτε που έχει κοινωνικών έργων, μπορεί να γίνει ένας Χριστός άνθρωπος. Καθένας μπορεί να προσεύχεται για τους άλλους, για τους άλλους, και να γίνει ένας Χριστός άνθρωπος, δηλαδή ένας χρήσιμος. Όλοι πρέπει να είμεθα εύχριστοι. Εύχριστοι το Κυρίο, όργανα χρήσιμα στα χέρια του Θεού, και να ευεργετούμε τους άλλους. Κανείς δεν πρέπει να είναι άχρηστος. Αν κανείς φιλοτιμείται, έτσι πρέπει να αισθάνεται. Δεν πρέπει κανείς ποτέ να είναι άχρηστος. Σημειώσατε, αγαπητοί μου, ότι ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας αναφέρει για τον Άγιον Αντώνιο ότι ουδέποτε λέγει έκρινε καθεαυτόν ποιήσε τι ωφελούν αυτόν πλέον του πλησίον αυτού, ότι είχε την ελπίδα ταύτην ότι το κέρδος του πλησίον αυτού εστίν αυτό εργασιαρίστη. Πώς λέει μπορώ να έχω ωφέλεια όταν κοιτάζω μόνο τον εαυτόν μου? Όταν θα κοιτάξω και τον άλλον, τότε αυτό είναι ωφέλεια δική μου, γιατί αποκτώ την αρετή της Χριστότητος. Αναφέρεται μάλιστα εις τον Αβά Αγάθωνα, που λέγει ότι πόσο θα ήθελα να έβρισκα έναν λεπρό, να του πάρω τη λέπρα και να του δώσω το δικό μου υγιές σώμα. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει κανείς μας?
Ακόμη ο ίδιος αναφέρει ο Άγιος Σάκος Ήρος ότι πάντα ήθελε να αναπαύει τον αδερφό, να είναι χρήσιμος πάντοτε. Μπήκε κάποτε ένας μοναχός στο κοιλί του και είδε μία σμήλη. Α, του λέει, τι ωραία που είναι και πόσο χρήσιμη είναι, πάρτινε, του λέει ο Αβάς Αγάθων. Μα πώς θα την πάρω αφού είναι δική σου? Πάρτινε, του λέει. Αυτό το ευεργετικός πραγματικά άνθρωπος. Αλλά ακόμα η Χριστότητα, αγαπητοί, είναι ενέργεια του Θεού. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είναι ενέργεια του Θεού, ιδιότητα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος αναφέρει ότι πρότυπον είναι ο Θεός προς τον οποίον πρέπει να προσβλέπουμε. Γιατί είναι Χριστός, λέγει, επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βγάζει τον ήλιο του για όλους. Πονηρούς και αγαθούς. Δίνει τη βροχή του για όλους. Πονηρούς και κακούς και καλούς. Βλέπετε, είναι χρήσιμος, είναι χρήσιμος. Αλλά αυτή η Χριστότητα του Θεού είναι πολύ προσιτή εις τους νεοφωτίστους, σε εκείνους που πρωτοεγγίζουν τον Κύριον. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος κάτι πολύ χαριτωμένο: αποθέμενοι ουν πάσαν κακίαν, αφού αποθέσουμε κάθε κακία, ως αρτιγέννητα βρέφη, σαν νεογέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσετε. Να επιποθήσετε το άδολον και λογικόν νοερόν πνευματικόν γάλα, ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία. Για να αυξηθείτε στη σωτηρία με αυτό το άδολον γάλα, υπερεγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος. Εάν βέβαια έχετε γευθεί ότι ο Κύριος είναι Χριστός, το χρημεΐτα, χρήσιμος, αγαθός, ωραίος, μπορείτε τον προσεγγίσεις. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ακόμη προβάλλει την Χριστότητά του και δια την μετάνοια των ανθρώπων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους: ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού καταφρονείς, αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Ή ακόμα λέγει, αγνοείς το Χριστόν του Θεού, ότι ο Θεός είναι Χριστός. Και αυτό το κάνει ακριβώς για να σε οδηγήσει στην μετάνοια. Οπότε εδώ το θέμα Χριστότης παίρνει και την έννοια μακροθυμία. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, επιτρέψατε μου να πω, κάνω τον καραγκιόζι μπροστά σε κάποιον που είναι θυμωμένος, που είναι στριμμένος, που είναι δύσκολος. Κάνω τον καραγκιόζι μπροστά του, δηλαδή παίζω ένα ρόλο τροποντινά για να τον βοηθήσω, να τον καταπραίνω. Αυτό είναι μία Χριστότης. Ακόμη από τη μια προβάλλεται η Χριστότητα του Θεού και από την άλλη στην Αγία Γραφή προβάλλεται η μη Χριστότητα του ανθρώπου. Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος: ουκέ στη ποιόν Χριστότητα, ουκέ στην έως ενός. Εμείς άχριστοι είμαστε. Ο Θεός είναι Χριστός. Λοιπόν, τι πρέπει τώρα να κάνουμε? Πρέπει να τον μιμηθούμε. Και έσεστε, λέει ο Κύριος, οι υψίστου, παιδιά του υψίστου Κυρίου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν και εμείς Χριστοί επί τους αχαρίστους και πονηρούς, μιμούμενοι τον ουράνιον πατέρα μας. Αγαπητοί, η Χριστότης είναι μια αρετή. Είναι μια αρετή που στολίζει τον άνθρωπο και τον αποδεικνύει πνευματικών άνθρωπων. Διότι για να έχεις αυτόν τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος, έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Πρέπει ακόμη κάθε μας εκδήλωση να φανερώνει αυτήν την Χριστότητα.
τόσο πολύ πρέπει να φανερώνει αυτήν την Χριστότητα κάθε μας εκδήλωση, ώστε φτάνει ο Απόστολος Παύλος να παρομοιάσει την Χριστότητα με ένα πουκάμισο, με ένα ένδυμα, με ένα ρούχο. Και τι λέει τώρα, παρακαλώ, στους Κολασσαείς? «Ενδύσαστε ουν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι Χριστότητα». Ντυθείτε, λέει, την Χριστότητα. Βγαίνομαι γυμνοί ποτέ έξω? Όχι. Είμαι θα πάντα ντυμένοι, που σημαίνει πάντα θα έχεις Χριστότητα. Εν παντή τόπο και χρόνο. Τόσο πολύ σαν να είναι ρούχος σου, σαν να είναι πουκάμισό σου, σαν να έχει γίνει κύτταρό σου. Πρέπει παντού και πάντα να είσαι ο χρήσιμος άνθρωπος, ο ωφέλιμος, ο ευεργετικός προς όλους. Ακόμη παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος τους Εφεσίους στην επιστολή του και τους λέγει: «Γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί». Τους παρακαλεί ο ένας με τον άλλον να γίνεστε χρήσιμοι, εις αλλήλους, μεταξύ σας, να είσαστε οι χρήσιμοι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι δεν θα δώσετε ποτέ αφορμή να σας κοτσομπολέψουν γιατί δεν κοτσομπολεύετε, να σας βρίσουν γιατί δεν βρίζετε, να σας κατηγορήσουν γιατί δεν κατηγορείτε. Εσείς που τρέχετε ανά πάσα στιγμή να βοηθήσετε οπουδήποτε, ακούσατε στη γειτονιά σας για κάποιον άρρωστον που δεν έχει άλλους ανθρώπους, ή άρρωστη γυναίκα, ηλικιωμένη, τρέχετε να βοηθήσετε, να σκουπίσετε, να θεραπεύσετε, να φωνέξετε ένα γιατρό. Τρέχετε να εξυπηρετήσετε με κάθε τρόπο, να πείτε μια καλή κουβέντα οπουδήποτε, στο νέο παιδί, στο παλικάρι, στην κοπέλα, παντού που δεν ξέρουν ακόμη, δεν έχουν την πείρα της ζωής. Αυτό θα πει ο ένας με τον άλλον, μεταξύ σας, να είσαστε άνθρωποι ευεργετικοί, άνθρωποι Χριστοί. Αν αυτή, αγαπητοί μου, την τελευταία παραγγελία εφαρμόσουμε, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούμε μια θαυμασία κοινωνία που μας καθιστά αληθινά ομοιώματα του Θεού στη γη. Πραγματώνουμε εκείνο το καθομοίωσιν Θεού και ακόμη μεταβάλλει τον κόσμο τούτον σε έναν ωραίον παράδεισον. Επαναφέρομαι τον παράδεισον πάνω εις αυτή τη γη, όταν έχουμε Χριστότητα, όταν είμεθα Χριστή. Θα επαναλάβουμε το του Αποστόλου Παύλου: «Αγαπητοί, γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί».